Θύελα αντιδράσεων στις τάξεις των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου προκαλούν οι δυσάρεστες εξελίξεις για την τσέπη τους, καθώς καλούνται να επιστρέψουν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 45.000 ευρώ, όπως ανέδειξε η Κρήτη TV. Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Μαρίνος Πατακός, στη διάρκεια δεύτερου ελέγχου προέκυψε ότι η καταβολή της προσωπικής διαφοράς με βάση το νέο μισθολόγιο του 2011 δεν έπρεπε να καταβληθεί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για περικοπή μισθού 61 εργαζομένων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αλλά είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουνου, διότι αυτές οι περικοπές είναι συνέχεια μιας απόφασης της πλειοψηφίας της διοίκησης του οργανισμού, που δεν συμμορφώνεται με την νομοθεσία του 16 και δεν υπογράφει, δεν αφήνει τους εργαζόμενους να υπογράψουν 12μηνη σύμβαση όπως δικαιούνται, αλλά κάθε χρόνο υπογράφουν 11μηνη. Μετά την σχετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η διοίκηση του ΔΟΠΑΦΜΑΗ είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει την περικοπή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων του συγκεκριμένου ποσού στους συγκεκριμένους υπαλλήλους του προγράμματος του ΕΣΠΑ. Για την προσωπική διαφορά δεν έχουν καμία ευθύνη οι εργαζόμενοι, υποστηρίζει η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, η οποία καλεί τη Δημοτική Αρχή να μην προχωρήσει σε καμία περικοπή στους μισθούς των εργαζομένων του προγράμματος ΕΣΠΑ. Εμείς πρώτα απ' όλα λέμε στους εργαζόμενους να μην τις δεχτούν αυτές τις περικοπές και στη Δημοτική Αρχή να μην τις κάνει και όχι μόνο να μην κάνει την περικοπή αυτή, αλλά να δώσει και τους μήνες που χρωστάει στους εργαζόμενους, να εφαρμόσει την νομοθεσία του 16. Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να αρνηθούν, έχουν όμως δικαίωμα δικαστικής προσφυγής. Όπως υποστηρίζει η Δάσο-ΤΑ Ηρακλείου, οι περικοπές κυμαίνονται από 300 έως 2.800 ευρώ και είναι συνέχεια της απόφασης της πλειοψηφίας της διοίκησης του οργανισμού που κατά παράβαση της νομοθεσίας υπογράφει με τους εργαζόμενους του προγράμματος ΕΣΠΑ σύμβαση εργασίας για 11 μήνες και όχι για 12, όπως κάνει η πλειοψηφία των Δήμων πανελλαδικά. Τη δική μας τοποθέτηση έρχεται να ενισχύσει και η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ενέκρινε την πληρωμή των ενταλμάτων της προσωπικής διαφοράς, αλλά και ο έλεγχος που έγινε από το Υπουργείο έδωσε χρονικό περιθώριο στον οργανισμό προκειμένου αυτές τις συμβάσεις να τις διορθώσει και να μην χρειαστεί να γίνει η περικοπή. Κάτι τέτοιο όμως ο οργανισμός δεν το έκανε. 61 εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου βρίσκονται σε απόγνωση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά.